Περάσαμε τα Χριστούγεννα, τώρα φτάνουμε και στην Πρωτοχρονιά. Για την Πρωτοχρονιά έχουμε μια καινούργια έκπληξη, κυρίως για τους μικρούς μας φίλους. Θα έρθει ο Άγιος Βασίλης αύριο Παρασκευή 6 ώρα με την άμαξά του και τα ξωτικά του. Θα διασχίσει την αγορά με μουσική, θα μοιράσει καραμέλες στα παιδιά και θα οδηγηθούμε στο Χριστουγεννιάτικο χωριό εδώ πέρα, όπου θα καθίσει στο θρόνο του για να φωτογραφηθεί με τους μικρούς μας φίλους, να ακούσει τα θέλω τους και τις ευχές τους, να μοιράσει δώρα και θα συνοδεύεται η άφηξή του με ένα πάρτι, με ένα ζούμπα πάρτι με τα ξωτικά της Ειρήνης Χατζέλη, με τους ήρωες της Disney της Εύης Αλεξανδρή. Θα έχουμε face painting, το ξωτικό bong, ό,τι υπήρχε και, στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει, να αισθανθούμε και την Πρωτοχρονιά και αυτές τις μέρες. Αυτή είναι η τελευταία εκδήλωση που γίνεται για τα Χριστούγεννα ή θα υπάρξουν κι άλλες? Φτάνω στην Πρωτοχρονιά, είναι η τελευταία, η αρχή του τέλους δηλαδή. Έτσι, περιμένοντας πια τον Άγιο Βασίλη και φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς και στην υποδοχή του καινούργιου χρόνου. Η υποδοχή φυσικά θα γίνει με βεγγαλικά, όπως γίνεται κάθε χρόνο εδώ και στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, με ένα DJ party. Μία ευχή για το νέο έτος. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο το 2023 να δώσει στον καθένα προσωπικά, στην οικογένειά του και στους οικείους του, ό,τι δεν έδωσε το 2022. Πάνω απ' όλα υγεία, πάνω απ' όλα αισιοδοξία και ελπίδα ότι όλα τα πράγματα και τα δυσάρεστα έχουν ένα τέλος. Αν δεν ελπίζουμε και δεν βλέπουμε το ποτήρι σχεδόν πάντοτε μισογεμάτο, δεν θα έχουμε δύναμη για να συνεχίσουμε. Καλό και ευτυχισμένο και ειρηνικό το 2023.